κυρία που έχει εδώ και καλημέρα σας από το Ράδιο 984. Καλημέρα, καλημέρα. Δώστε μου τη δυνατότητα να κάνω μια αναφορά σε αυτά τα οποία ανακοινώθηκαν χθες για να ξέρει ο κόσμος και στη συνέχεια σας ερωτώ. Προφυλάκηση για κακουργηματικής φύσεως περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας ή η προφυλάκηση είναι κανόνας και μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις μπορούν να επιβληθούν περιοριστικοί όροι όπως βραχιολάκι και κατοίκον περιορισμός. Οι ποινές για τους δράστες εγκλημάτων ενδοοικογενειακής βίας θα εκτείονται χωρίς να δίνεται αναστολή και χωρίς να μπορεί να μετατραπεί η ποινή τους καθιονδήποτε τρόπο. Η παραπομπή τους σε δίκη θα γίνεται σύντομα μετά την ανάκριση χωρίς να μεσολαβεί κρίση δικαστικού συμβολίου. Προβλέπεται προσωρινή κράτηση έως 6 μήνες για τους δράστες ενδοοικογενειακής βίας, ακόμα και αν αντιμετωπίζουν κατηγορίες σε βαθμό πλημμυλήματος. Για τα αυτόφορα εγκλήματα ενδοοικογενειακής βίας, η κράτηση παρατείνεται έως τις 5 ημέρες. Προστατεύονται τα θύματα με την πρόβλεψη ότι δεν είναι υποχρεωτική η παρουσία τους στο δικαστήριο, καθώς αρκούν η ανάγνωση της κατάθεσής τους στις αρχές και η καταγγελία τους, εκτός εάν το δικαστήριο κρίνει ότι η παρουσία τους είναι απαραίτητη. Προβλέπεται η επιβολή περιοριστικών όρων πριν ακόμα ασκηθεί ποινική δίωξη για να προστατευθούν τα θύματα. Αν οι όροι αυτοί, για παράδειγμα, να μην πλησιάζει το θύμα, να μην το παρενοχλεί, το απειλεί κλπ., παραβιαστούν, τότε προβλέπεται ποινή φυλάκισης για το δράστη και ενημέρωση της αστυνομίας. Ζητώ συγγνώμη. Κάθε υποτροπή του δράστη καθιερώνεται ως επιβαρυντική περίπτωση ενδοοικογενειακής βίας που οδηγεί στο μέγιστο ύψος της ποινής. Δεν επιτρέπεται να εφαρμοστεί η διαδικασία ποινικής διαμεσολάβησης στα ιδιαίτερα σοβαρά πλημμυλήματα ενδοοικογενειακής βίας, ακόμα και αν το θύμα θελήσει να μην προχωρήσει ποινική διαδικασία. Σε κάθε περίπτωση θεσπίζεται η δυνατότητα του εισαγγελέα να μην δεχθεί συμφωνία των μερών για διαμεσολάβηση ή να την ανακαλέσει όταν συντρέχουν στοιχεία που θα μπορούσαν να μειώσουν την ικανότητα του θύματος για συνειδητή επιλογή. Σε περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας, ο εισαγγελέας διερευνά αυτεπάγγελτα αν πρέπει να αλλάξει και το καθεστώς επιμέλειας των παιδιών. Προβλέπεται η λειτουργία πλατφόρμας καταγγελιών εγκλημάτων ενδοοικογενειακής βίας ακόμα και από τρίτους, καθώς και η δημιουργία αρχείου ιστορικού αναφορών ενδοοικογενειακής βίας από τις αστυνομικές αρχές, το οποίο επισυνάπτεται ως συνοδευτικό έγγραφο της δικογραφίας. Τέλος, να υπενθυμίσουμε ή υπενθύμησε ο κύριος Υπουργός της Δικαιοσύνης ότι πριν από μία εβδομάδα τέθηκε σε εφαρμογή και νέα οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών, ενώ η ελληνική νομοθεσία που άλλαξε τελευταία έχει περιλάβει πολλές προστατευτικές διατάξεις για τα θύματα τέτοιων αντικοινωνικών και εγκληματικών συμπεριφορών. Ξεκαθάρισε επίσης ο κύριος Φλωρίδης ότι οι αλλαγές δεν αφορούν συγκυριακά φαινόμενα και εντάσσονται στη μόνιμη νομοθέτηση παραγωγή της κυβέρνησης για την αντιμετώπιση φαινομένων βίας και ενδοοικογενειακής βίας. Ρωτώ τη Μέρη Παχιαδάκη, με τα όσα μέχρι σήμερα έχει ζήσει η ίδια και με την εμπειρία που διαθέτει μέσα από τον ξενώνα κακοποίηση σε γυναικών, το σύνδεσμο γυναικείων σωματείων κλπ. Πώς τα βλέπει όλα αυτά τα παραπάνω τα οποία εξαγγέλθηκαν χθες? Καταρχήν πρέπει να πω ότι αυτές οι πρόσθετες διατάξεις για την ενδοοικογενειακή βία φυσικά θα πρέπει να μας βρίσκει σύμφωνα και με ομοφωνία να πούμε ότι ναι, θα σας πω μόνο μία λέξη, ναι, επιτέλους. Αυτή η λέξη νομίζω ότι χωράει πάρα πολλά πράγματα και πολλά άλλα μέσα, μέσα της η λέξη αυτή, γιατί νομίζω ότι τελικά για μας, ειλικρινά και για το φορέα μας, εχθές που τα άκουσα νόμιζα ότι ήταν ένα όνειρο, κάτι, μια προσδοκία η οποία μπορεί να γίνει πράξη. Θεωρώ λοιπόν ότι αυτές οι διατάξεις μπορεί να βοηθήσουν. Και βέβαια, να πω την αλήθεια, δεν θέλω να μπω στη διαδικασία και να σκεφτώ ότι πρέπει να βάλω αποθειοποιητικά σε κάποιες λέξεις. Οι λέξεις αυτές τις οποίες μπορεί να βάλω να είναι η λέξη αναστολή, η λέξη παραπομπή,
η λέξη παραβίαση, όλες αυτές που μπορεί να βάλουμε μια μακρά σειρά λέξεων άλλων, παραμένει κανείς με την ελπίδα, γιατί οι χθεσινές ανακοινώσεις είναι μια ελπίδα, και σας το λέω ειλικρινά, που μπορεί να λύσει ή να φέρει αποτέλεσμα στην καθημερινότητα πλέον, την οποία ζούμε και βιώνουμε τόσα μα τόσα χρόνια. Δεν θέλω να κάνω μακρόσυρτο λόγο, όμως θα πρέπει να πω ότι πιστεύω ότι ο Υπουργός πιστεύει σε αυτό που είπε. Πιστεύω πως έχει αυτά, να πω τα γκάτ να μπορεί να κάνει, και δείχνοντας μια αποφασιστικότητα σε αυτά που λέει. Δεν μπορώ να πω άλλα πράγματα τα οποία μπορεί να αμφισβητούν αυτό. Κρίμα ωστόσο, κυρία Παχιαδάκη, που έπρεπε να φτάσουμε σε αυτό το σημείο για να ληφθούν κάποια μέτρα. Το επιτέλους είναι μια λέξη, σας την είπα, εμπεριέχει πάρα πολλά πράγματα, και τελικά συμφωνούμε το ότι εμείς τόσα χρόνια έχουμε κάνει τόσες μα τόσες παρεμβάσεις και προτάσεις, οι οποίες συνήθως έπεφταν στο κενό. Έστω και αργά, να σας πω κάτι, φτάνουμε στο σήμερα, ας ξεχάσουμε, αν μπορούμε να ξεχάσουμε το χθες, εάν κάνουμε βήματα για το αύριο, αλλά όχι μόνο το αύριο, και για το σήμερα, γιατί τόσο που υπάρχουν. Ωστόσο, νομίζω ότι για να φτάσουμε στην αποτελεσματικότητα θα πρέπει να υπάρξει, για μένα είναι πάρα πολύ σπουδαίο, όχι για μένα, για το φορέα μας, η σύμπραξη φορέων, η σύμπραξη, κυρία Δουλγεράκη, πρέπει να υπάρξει ένα συντονισμό υπηρεσιών. Είναι πάρα πολύ σπουδαίο, ίσως να ακούγεται ότι μπορεί να είναι ουτοπικό, ωστόσο εάν δεν υπάρξει σύμπραξη υπηρεσιών, όλα θα πέσουν στο κενό. Για πείτε το πώς το εννοείτε, απλά πείτε μου το με παράδειγμα, πώς το εννοείτε σύμπραξη φορέων υπηρεσιών. Ναι, δηλαδή έχουμε ένα φάκελο ο οποίος ξεκίνησε από κάπου. Αυτός ο φάκελος πρέπει να έχει συνέχεια, κυρία Δουλγεράκη. Πρέπει να πάει από υπηρεσία σε υπηρεσία για να καταλάβουμε, και ο άλλος όταν πάει μόνο στην αστυνομία πολλές φορές δεν αρκεί, δηλαδή δεν μπορεί να μπουν να πάει στην άκρη και να ξεχαστεί γιατί ήρθαν καινούργια γεγονότα. Ένας φάκελος πρέπει να ακολουθεί, είτε από υπηρεσίες, είτε από πρόνοια, είτε από εισαγγελία. Όλα αυτά, εμείς ας πούμε σαν φορέας, ανοίγουμε ένα φάκελο για μια γυναίκα η οποία έχει κακοποιηθεί. Θέλουμε να έχει συνέχεια, γιατί πάρα πολλές φορές τη συνέχεια αυτή δεν την ξέρουμε. Δεν μπορούμε, δεν μας δίνουν πίσω την απάντηση τι έγινε. Μα τι έγινε, βρε παιδιά, με αυτή την περίπτωση την οποία σας τη στείλαμε. Ναι, πού πήγε, προχώρησε, πήγε στον κάδο των αχρήστων. Δεν μας δίνουν τέτοιες δυνατότητες. Αυτό εννοώ με απλά λόγια, νομίζω. Αυτό είναι κατ' επέκταση εκείνου του μέτρου που εξήγηλε ο κύριος Φλωρίδης, δημιουργία αρχείου ιστορικού αναφορών ενδοοικογενειακής βίας από τις αστυνομικές αρχές. Αλλά σαν να είναι ένας φάκελος, σαν να είναι ένα κοινό αρχείο που θα το έχουν όλες οι υπηρεσίες, για να ξέρουν ποια είναι η πορεία, και βέβαια εάν χρειάζεται περαιτέρω βοήθεια η ίδια η γυναίκα η οποία έχει κακοποιηθεί στην πορεία ή τι έχει γίνει με τη δική της την περίπτωση. Αυτό λέτε. Ακριβώς αυτό λέω. Γιατί ξέρετε, τον τελευταίο καιρό είδατε πόσο έχει εκτεθεί. Είτε αστυνομία λέγεται αυτή, είτε δικαιοσύνη λέγεται, η ίδια η πολιτεία, κυρία Δημιουργιαδάκη. Με νόμους τους οποίους εμείς έχουμε, η Ελλάδα έχει εξαιρετικούς νόμους, έπρεπε από το 2006 κλπ. Υπάρχουν νόμοι. Το θέμα είναι πόσο εφαρμόζονται. Και η λέξη αυτή έχει πάρα πολύ μεγάλη έννοια για αυτό που είπαμε προηγουμένως. Ναι, μπορεί να γίνει εφαρμογή. Βλέπω ότι βλέπουμε όλοι τελικά πως υπάρχει μια πάρα πολύ καλή πρόθεση. Μακάρι η πρόθεση αυτή να γίνει πράξη, γιατί ξέρετε πολύ καλά ότι οι νόμοι αυτοί, αν δεν εφαρμόζονται, δεν τιμωρούνται ποτέ αυτοί που πρέπει. Άρα λοιπόν, εάν γυρίσουμε πίσω και πούμε και δούμε ότι αυτός ο άνθρωπος ο οποίος σήμερα έχει υποτροπιάσει
σε αυτό που έχει ξανακάνει πριν από 2 χρόνια, πριν από πέρυσι, πριν από 5 χρόνια. Εάν αυτός ο άνθρωπος έχει φακελωθεί, να πούμε τη λέξη, σε αυτό το κομμάτι, θα ξαναβρεθεί. Θα δούμε ότι εκεί πλέον στηρίζεται και αυτό που είπε και ο υπουργός. Ναι, να δούμε υποτροπία σε αυτός ο άνθρωπος και πώς μπορεί να φτιάξω με αυτόν ο οποίος υπο... και τι έγινε στη διάρκεια αυτή που ξεκίνησε, αλλά συνοχίζει να κάνει τα ίδια αδικήματα. Μάλιστα. Και τα ίδια κακουργήματα, γιατί τελικά είδατε, φάνηκε πάρα πολύ ξεκάθαρα το τι είναι κακούργημα και το τι είναι πλημέλημα. Εδώ λοιπόν κακουργηματικές πράξεις οι οποίες γίνονται καθημερινά, αυτές τουλάχιστον θα πρέπει να τις βρούμε, να τις εντοπίσουμε, να πούμε πραγματικά ότι ναι, αυτό, αυτή είναι η πραγματικότητά μας. Και έτσι πρέπει να πορευτούμε πλέον σε μια κοινωνία η οποία συνεχώς ανασυντάσσεται με νέους τρόπους, με κακοποιητικούς ενοοτρόπους, και μην ξεχνάμε τι γίνεται πλέον, και δεν ξέρω πόσο εύκολο είναι μέσα από το διαδίκτυο και με όλα αυτά πόσο μπορούμε να παρέμβουμε σε αυτές τις καταστάσεις που κυρίως γίνεται σε μικρά παιδιά. Ωστόσο επαναλαμβάνω και λέω ότι είμαστε στην καλή πλευρά, στη σωστή πλευρά. Ελπίζομαι, είναι πάρα πολύ νωρίς για να δούμε τα αποτελέσματα, ελπίζω να είμαστε εδώ και να ξανακουβεντιάζουμε αυτό... και να λέμε για τα αποτελέσματα. Α, αυτό κύριε Παχιαδάκη είναι το ένα σκέλος της όλης ιστορίας και όλης αυτής της τραγωδίας ή μιας δύσκολης καθημερινότητας, να το πω διαφορετικά, που βιώνουν χιλιάδες γυναίκες. Ωστόσο θα πάρω μερικές από τις λέξεις που χρησιμοποιήσατε. Ας πούμε, αν σταματήσω στην αναφορά μικρά παιδιά, και θα πρέπει να πω ότι θα πρέπει από την άλλη να αλλάξει το πανηγυράκι για το πώς μεγαλώνει ένα παιδί μέσα από το δικό του το χώρο, τι είναι αυτό το οποίο βιώνει από το πιο μικρό μέχρι το πιο μεγάλο, ποιο είναι αυτό το μήνυμα το οποίο του περνάμε, γιατί η ίδια μας η συμπεριφορά σε ένα νου παιδικό που είναι το παπαγαλάκι της ιστορίας αφομοιώνει τα πάντα και τις συμπεριφοράς, θεωρώντας ως πρότυπο μια μαμά, ένα μπαμπά, ένα οικογενειακό περιβάλλον που ζει με αυτό το ρυθμό, μια κοινωνία η οποία κρύβει, κλείνει τα προβλήματα, δεν αφήνει να επεκταθούν θέματα, νομίζω ότι εκεί κρύβεται το άλλο το μεγάλο το μυστικό, που είναι το πολύ το, και το πιο σημαντικό για το πώς μεγαλώνουμε τα παιδιά μας για να έχουν την υγεία τους και να βγουν έξω, εκεί έξω υγιή. Είναι το πραγματικά είναι τεράστιο αυτό το κεφάλαιο που αναφέρεστε τώρα. Αυτό είναι που πονά τελικά, και για αυτό που πονάει βέβαια είναι, θα πρέπει, γυρίζομαι πίσω, είναι πάρα πολύ σωστό να φτάσουμε στις ρίζες μας για να δούμε πώς μεγαλώνουμε εμείς τα παιδιά μας και πώς εμείς είμαστε. Γιατί ξέρετε, αυτό που είναι σωστό, οι γονείς είναι το παράδειγμα. Είναι ο καθρέψης όλων των παιδιών. Πώς να το κάνουμε. Αυτή είναι αυτά είναι τα μυστικά μιας δομημένης καλά οικογένειας. Βέβαια πρέπει να πω εδώ ότι όταν φτάσουμε στο σημείο να πρέπει να καταγγείλουμε, έχουμε κάποια κομμάτια τα οποία θα πρέπει να το δούμε, που ήταν και από πιο μπροστά, πρόσφατα δηλαδή έγιναν αυτά, που βοηθούν επαγγελματίες όπως ψυχολόγους, όπως φορείς, όπως δασκάλους, καθηγητές κλπ, ότι υπάρχει αυτό το ακαταδίωκτο. Εγώ το θεώρησα πως είναι μια εξαιρετική ακόμα πρόσθετη διάταξη η οποία βοηθάει πάρα πολύ όλους εκείνους οι οποίοι βλέπουν, και γι' αυτό αναφέρομαι στα σχολεία, σε αυτό που γίνεται, το bullying και όλα αυτά. Δεν ήθελαν να εμπλακούν και δεν θέλουν ακόμα να εμπλακούν οι καθηγητές, οι δάσκαλοι, οι βλέπουν πάρα πολλά πράγματα μέσα σε ένα σχολείο. Το αναφέρω γιατί το θεώρησα πως ήταν μια εξαιρετική κίνηση τη λέξη ακαταδίωξη. Είναι και αυτό μέσα στη θετική πλευρά όλων των προβλημάτων. Κύριε Παχιαδάκη, δεν θα πω περισσότερα πράγματα. Μακάρι να αλλάξουμε, μακάρι να το ξανασκεφτούμε, μακάρι να κάνουμε τη ζωή μας καλύτερη όλοι μας. Αυτή είναι η ευχή.
να κάνουμε τη ζωή μας καλύτερη. Είναι στο δικό μας το χέρι. Καλημέρα σας. Ασφαλώς. Καλημέρα, καλημέρα.